κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον πρώτο μας καλεσμένο, καθώς βρισκόμαστε ήδη 2 ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης και τις ευρωεκλογές φυσικά. Στη δική μας εκπομπή τα αυτοδιοικητικά έχουν τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιό μας τον υποψήφιο δήμαρχο Αριστοτέλη, τον κύριο Αργύρη Τσακνή. Κύριε Τσακνή, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και φυσικά δεν παραβλέπω το γεγονός ότι είστε και ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη, γιατί δεν πάω να το λέω σε όλους τους εν ενεργεία αυτοδιοικητικούς ότι υπάρχει και ένα έργο που τρέχει πίσω από τον προεκλογικό σας αγώνα ταυτόχρονα. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να μην είμαι δήμαρχος, αλλά ανήκω στη διοίκηση της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής. Και έχετε και μια πολύ σημαντική αντιδημαρχία. Κύριε Τσακνή, επιτελέσατε ένα έργο μέσα από αυτή τη Δημοτική Αρχή τα τελευταία 4,5 χρόνια, το οποίο έβαλε τις βάσεις για τον τουρισμό, για τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης του Δήμου, για το στρώσιμο των οικονομικών, για κάποια μεγάλα έργα, αυτά που φυσικά ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου και για πίεση ολοκλήρωσης άλλων μεγάλων έργων που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά είναι μέσα στα δικά σας γεωγραφικά εδάφη. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα πιο σημαντικά από όλα αυτά που επιτελέστηκαν μέχρι σήμερα, για να μπούμε και σιγά σιγά στο πρόγραμμα πλέον του συνδυασμού σας του ισχυρού Αριστοτέλη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα αυτής της Δημοτικής Αρχής συνέπεσε με μια σειρά πολύ άσχημων γεγονότων, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά. Θα θυμάστε την όξυνση των πραγμάτων το 2014 στη Χαλκιδική και τα γεγονότα και τις σκουριές. Γεγονότα τα οποία έφεραν τεράστια κοινωνική διχόνοια στον τόπο μας και ουσιαστικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν Δήμο σε διάσταση απόψεων και τους δημότες να έχουν μεταξύ τους θέματα συνύπαρξης και... Αυτός ο κύκλος έκλεισε με τις τελευταίες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αθώωσαν πανηγυρικά τους συνδημότες σας για κάποια από εκείνα τα επεισόδια και μπορούμε να πούμε ότι εξομάλυναν και το κλίμα τουλάχιστον των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους δημότες σε έναν βαθμό. Έχει να κάνει και με τις αθωτικές αποφάσεις των συνδημοτών μας, αλλά έχει να κάνει και με την πρακτική της Δημοτικής Αρχής, η οποία έριξε τους τόνους και προσπάθησε να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο όλους τους δημότες από όλα τα χωριά. Με όποιες απόψεις είχε ο καθένας, τους αντιμετωπίσαμε το ίδιο και θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλαμε τα μέγιστα στην κοινωνική ειρήνη, την οποία απολαμβάνουμε όλο ένα και περισσότερο, με αποκορύφωμα τις εκλογές τώρα τις δημοτικές, οι οποίες εκκλείσονται σε ένα κλίμα αρκετά καλό. Πολιτισμένο, καλό. Αρκετά πολιτισμένο. Και ήπιο. Καμία σχέση με το 2014. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τα πράγματα στα εθνικά μας και ειδικά στην οικονομία μας δεν πήγαιναν καθόλου καλά, ούτε το 2014, ούτε το 2015. Είχαμε capital controls, είχαμε κλειστές τράπεζες, είχαμε υποχρηματοδότηση όλων των Δήμων, είχαμε ένα ΕΣΠΑ να το περιμένουμε και να μην ξεκινάει ποτέ και όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και έπρεπε να σώσουμε και τα έργα μας. Έργα τα οποία ήταν ενταγμένα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τους εργολάβους να πτωχεύουν, να τα παρατάνε και εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι με κάθε τρόπο είτε να τα χρηματοδοτήσουμε είτε να τα μεταφέρουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι έχοντας να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, το κομμάτι των έργων και της οικονομικής διαχείρισης ήταν σε πρώτο πλάνο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Και καλά ήταν τα και το μεγάλο κομμάτι που είχατε εσείς στα χέρια σας, κύριε Τσακνή. Ναι. Τα οικονομικά και τα διοικητικά είναι οι κύριες αντιδημαρχίες που είχα και έχω, όπως επίσης είναι και ο τουρισμός και η τοπική οικονομική ανάπτυξη. Τα οικονομικά, όπως και τα τεχνικά έργα, ήταν, όπως καταλαβαίνετε, σε πρώτο πλάνο. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη, από την οποία βγήκαμε νικητές, διότι δεν χάθηκε κανένα έργο, αλλά και οδηγήσαμε και το Δήμο μας σε μια κατάσταση οικονομικής εξυγίανσης. Το 2014 ο Δήμος μας εξαρτώνταν οικονομικά και πολιτικά από τον ελληνικός χρυσός. Εμείς καταφέραμε να βαδίσουμε μόνοι μας,
διότι δεν είναι δυνατό να δέχεσαι δωρεές από κάποιον τον οποίο πρέπει να και οφείλεις να ελέγχεις, όπως οφείλεις να ελέγχεις κάθε μεγάλη εταιρεία η οποία μολύνει ή ενδέχεται να μολύνει το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς ήταν να δώσουμε στο Δήμο μας οικονομική ανεξαρτησία. Η οικονομική ανεξαρτησία έφερε και πολιτική ανεξαρτησία και παρά τις δύσκολες οικονομικά καταστάσεις, καταφέραμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, καταφέραμε να τους βάλουμε όλους να πληρώσουν και την Ελληνικός Χρυσός και όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν πλήρωναν αυτά που έπρεπε, όπως για παράδειγμα το τέλος παρεπιδημούντων που δεν εισπράττονταν μέχρι τότε, και να ορθολογικοποιήσουμε τα οικονομικά του Δήμου, να τα βάλουμε σε μια σειρά και σήμερα να ταινίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι καλά τα ταμεία του Δήμου σήμερα, δηλαδή με λίγα λόγια, με απλά Κοιτάξτε, λόγια. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν είναι καλά, αλλά... Έχει δρόμο μπροστά ακόμη ο Δήμος. Βεβαίως, ναι. Αλλά σε σχέση με το 2014 και το 2015 είμαστε πολύ καλύτερα. Και αρκεί να σας πω ότι βελτιώσαμε την εισπραξιμότητα του Δήμου μας κατά 44,18%. Μεγάλο ποσοστό. Οι εισπράξεις στα ταμεία του Δήμου μας, δεν βάζω τις επιχορηγήσεις και τα έσοδα τα ανόργανα, το 2013 ήταν 1.871.000 και το 2018 έκλεισαν 2.697.000. Αύξηση 44,18%. Αυτό έγινε με πολλή δουλειά. Mm-hmm. Αυτό έγινε με νοικοκυροσύνη. Αυτό έγινε με το να κυνηγάμε ακόμα και συνδέσεις υδρομέτρων, οι οποίες δεν ήταν, ξέρετε, στα χωριά γίνεται ένας μικρός χαμός με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και επιτέλους έπρεπε να πληρώσουν όσοι έπρεπε να πληρώσουν για να μπορέσει ο Δήμος να έχει κάποια έσοδα, να μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά και για να υπάρχει και δικαιοσύνη σε σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νοικοκύριδες και πληρώνουν. Προφανώς θα έπρεπε να φέρετε μια ισορροπία και ταυτόχρονα να δώσετε και στους δημότες να καταλάβουν ότι όλα αυτά θα έχουν μια ανταποδοτικότητα την επόμενη μέρα για τους ίδιους. Δεν είναι δηλαδή λεφτά που δεν επιστρέφουν, είναι λεφτά που θα πάνε προφανώς για τους ίδιους μέσα από έργα και παρεμβάσεις. Μα έτσι ακριβώς πρέπει να είναι τα έσοδα του Δήμου. Τα έσοδα του Δήμου έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, επιστρέφουν στους δημότες μας και ο λόγος για τον οποίο κυρίως ο Δήμος μας στη μελέτη του ΚΕΦΥΜ τον περασμένο Γενάρη πήρε τη δεύτερη θέση ως καλύτερα αποτελεσματικός Δήμος στην Ελλάδα. Είναι η μελέτη αυτή εδώ, η οποία εκδόθηκε το Γενάρη του 19. Ήταν αυτό ακριβώς, το ότι καταφέραμε το κάθε ευρώ του Δημότη μας να το επιστρέψουμε ένα ή κάτι πίσω μέσω των υπηρεσιών μας. Όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θα πάψουμε να είμαστε απαιτητικοί από τον εαυτό μας ως Δημοτική Αρχή και από το λειτουργήμα που κάνουμε, μέχρι και ο τελευταίος δημότης μας να βιώσει αυτή την καλυτέρευση των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητά του. Ξέρετε, και σαν οικονομολόγος να μιλήσω, υπάρχει μια χρονική υστέρηση από τα νούμερα μέχρι να το βιώσει κάποιος στην πράξη. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη του ΚΕΦΥΜ, ο οποίος είναι ένας φορέας ανεξάρτητος και πάρα πολύ σοβαρός, Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, δείχνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, δείχνει ότι τα οικονομικά του Δήμου δουλεύουν σωστά, ότι έχουμε μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης και πιστεύω ότι αν καλυτερεύσουν τα πράγματα και σε εθνικό επίπεδο, θα έχουμε σίγουρα καλύτερες μέρες για την καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου μας. Κύριε Στακνή, πριν δούμε τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών, θέλω να κλείσουμε λίγο, να συζητήσουμε, να αναφέρουμε τουλάχιστον και να κλείσουμε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον κομματικό χαρακτήρα των εκλογών αυτών της αυτοδιοίκησης στον Δήμο Αριστοτέλη και λόγω των συνδυασμών και λόγω των δύο περιστατικών παρεμβάσεων στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε στο δικό σας συνδυασμό και υπήρξαν οι ανακοινώσεις στη συνέχεια άμεσα από σας και λόγω φυσικά του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού της ύπαρξης των μεταλλείων στην περιοχή που επίσης έχει γεννήσει υποψηφιότητες αναμφισβήτητα. Είναι πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο Δήμο Αριστοτέλη και κανένας στην Κεντρική Μακεδονία δεν μπορεί να τα παραβλέψει. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο. Υπήρξε μια ανακοίνωση
από το ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιοποιήθηκε και ως άρθρο σε πάρα πολλά μέσα στα έντυπα και ανακοινώσατε κι εσείς στη συνέχεια τη δική σας άποψη. Θέλω να πούμε για άλλη μια φορά, από ποιους ανθρώπους απαρτίζεται ο συνδυασμός σας και τι έχετε να πείτε όσον αφορά όλο αυτό το κομμάτι στηρίξης κομμάτων. Ναι, θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω και τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγώ το θέμα το έψαξα, έχω φτάσει μέχρι τα γραφεία στην Αθήνα, όπως και άλλοι δήμαρχοι έπραξαν αντίστοιχα και μάλιστα κάποιοι προέβησαν και σε νομικές ενέργειες. Ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο, το οποίο για κάποιο λόγο, εκ παραδρομής μου είπανε, δημοσιεύθηκε και είχαν μέσα ονόματα υποψηφίων δημάρχων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα υποστηριζόντουσαν, τους έβλεπαν θετικά. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ το σκεπτικό της όποιας απόφασης. Θα ετύχανε τη ευνοϊκή μεταχείριση του ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε έτσι. Ενδεχομένως. Άνθρωποι που θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει. Εντάξει, η δική μας υποψηφιότητα είναι 100% ανεξάρτητη και είναι λογικό και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα να μας βλέπουν με ένα θετικό μάτι. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Από εκεί πέρα το ότι έστω και εκ παραδρομής αυτό δημοσιεύθηκε, μας έφερε σε δύσκολη θέση. Και αν θυμάστε, είχαμε και ένα δημοσίευμα με 18, νομίζω 20 δημάρχους σε όλη την Ελλάδα που αντιμετώπισαν το αντίστοιχο πρόβλημα. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε κάνει πράξη αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση, δηλαδή τι σημαίνει αυτοδιοίκηση, αυτοδιοικούμαστε μια ομάδα ανθρώπων από την τοπική κοινωνία, αποφασίζουμε να βγούμε μπροστά στηριζόμενοι σε ένα κοινό αφήγημα, σε κάποιες βασικές αρχές. Και από εκεί πέρα έρχεται ένα κόμμα να προσπαθεί να σε προσεγγίσει. Εσύ επιμένεις να είσαι ανεξάρτητος. Και παρόλα αυτά υπάρχει ένα δημοσίευμα που σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Αυτό προκάλεσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωσή μου, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα κόμμα ούτε να καπελώσει αυτήν την ανεξάρτητη προσπάθειά μας, ούτε να μας προσεγγίσει, όπως επίσης είναι και απαράδεκτη η κίνηση της πλευράς του κυρίου Βαλιάνου που εκπροσωπεί την παράταξη Ομοφωνία στο Δήμο Αριστοτέλη, που προσπαθεί να μας καθημερινά να παρασύρει τους δημότες μας, να τους πει ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι δεν αποδεχτήκαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά. Θυμίζω ότι για τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν πήρανε απόφαση 4 από τους 5 Δήμους της Χαλκιδικής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και εμείς, στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε μια καθαρά δημοκρατική παράταξη. Από τη στιγμή που διαφωνήσαμε στο τι έπρεπε να κάνουμε, δεν πήραμε καμία απόφαση. Το ίδιο έγιναν και στους υπολείπους Δήμους της Χαλκιδικής, με εξαίρεση νομίζω το Δήμο Κασάνδρας. Και κακά τα ψέματα, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι κάτι το οποίο μας αφορά και σαν Έλληνες και σαν Μακεδόνες. Mm-hmm. Δεν είναι όμως ένα αυτοδιοικητικό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ανέβει τόσο ψηλά στην ατζέντα της εκλογικής αντιπαράθεσης στο Δήμο Αριστοτέλειο, όπως και σε κανέναν άλλο Δήμο, πιστεύω. Νομίζω ότι η κοινωνία... Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση, κύριε Τζακνή. Κατά πόσο πραγματικά υπερασπίζεται την ιστορία του τόπου του κάποιος, στην προκειμένη περίπτωση ο δικός σας ο Δήμος, μέσα από άλλες ενέργειες και όχι μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν κυνηγάτε την ανάδειξη του Αριστοτέλη με το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο, είδαμε τη συμφωνία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να υπογράφεται. Με άλλες πράξεις και ενέργειες που αναδεικνύουν την ιστορία του τόπου, βλέπουμε ιστορική σημασία σημεία, σιδηροκάψια, διόρυγα του Ξέρξη, πάρα πολλά που υπάρχουν. Μελετήσατε το πρόγραμμά μου και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και το πρόγραμμά σας και την ιστορία του Δήμου Αριστοτέλη, κύριε Τζακνή, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Οποιοδήποτε πιστεύω θέλει να είναι αυτοδιοικητικό στον τόπο του. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί η ιστορία του τόπου. Αυτές οι ενέργειες από μόνες τους μπορούν να δώσουν και τα χαρακτηριστικά, τα ιστορικά σε έναν τόπο έτσι ώστε να πάρουν και εθνικής σημασίας διαστάσεις. Ακριβώς. Πατριώτης
δεν είσαι όταν βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις και προσπαθείς να καπηλευθείς διάφορα γεγονότα. Πατριώτης και Μακεδόνας είσαι όταν αναδεικνύεις τον Αριστοτέλη, το Άγιο Όρος, τα πολιτισμικά κριτήρια και στοιχεία κάθε περιοχής. Μου δώσετε λοιπόν μια υπέροχη πάσα να μιλήσω στους τηλεθεατές σας για την από κοινού ίδρυση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η συνέντευξη τύπου μάλιστα δόθηκε πριν από λίγες μέρες και τη μεταδώσατε σαν κανάλι, σχετικά με την ίδρυση του Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αριστοτέλη στα Αρχαία Στάγερα. Κάτι το οποίο λείπει από τον τόπο μας, λείπει από την γενέτερα του Αριστοτέλη και είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό που πιστεύω ότι θα αλλάξει όλη την αναπτυξιακή δομή του Δήμου μας. Αυτό σε συνάρτηση τόσο με το Μουσείο Αριστοτελικού Έργου στη Στρατονίκη, όσο και με την αναδόμηση του Άλσους Αριστοτέλη, με τη δημιουργία πεζογέφυρας για να περνάει ο κόσμος στα Στάγυρα από το Άλσος στα Σιδηροκάψια, αλλά και το αριστοτελικό μονοπάτι, το οποίο σημαίνεται αυτές τις μέρες και θα είναι το πρώτο πιστοποιημένο μονοπάτι στη Βόρειο Χαλκιδική και θα ενώνει τα παλιά με τα νέα Στάγυρα, το οποίο θα γίνει και σημείο αναφοράς τόσο για τον λεγόμενο περιπατητικό τουρισμό. Θα μπει στους χαρτές. Βεβαίως. Όσο και για τους απανταχού αριστοτελιστές σε όλο τον κόσμο, δημιουργούν ένα τρίγωνο Αριστοτέλειας πολιτείας. Αρχαία Στάγυρα, Στρατονίκη, Νέα Στάγυρα, Άλσους Αριστοτέλειος. Αυτή είναι λοιπόν η Αριστοτέλεια πολιτεία. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Αυτό είναι να είσαι Μακεδόνας. Αυτή είναι η Αριστοτέλεια πολιτεία. Έτσι απαντάμε εμείς σε οποιονδήποτε προσπαθεί με λαϊκισμό να μας χαρακτηρίσει κάπως. Εμείς δεν θέλουμε καμία ταμπέλα. Εμείς αγαπάμε τον τόπο μας. Εμείς έχουμε μια παράταξη δημοτική 41 ατόμων με ανθρώπους κάθε πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού στρώματος και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την ομάδα μας και για το ότι έχουμε πολυφωνία και όχι ομοφωνία στο συνδυασμό. Κύριε Τζακνή, κλείνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις κομματικές στηρίξεις κτλ. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που αναφερθήκατε και εσείς στην αρχή, τα μεταλλεία και το πώς καταφέρατε, προσπαθήσατε και πετύχατε σε ένα μεγάλο βαθμό να φέρετε μία ηρεμία στην περιοχή μετά το 2014 και να πέσουν οι τόνοι. Μία τέτοια πολιτική θα τη συνεχίσετε αν εκλεγείτε στο Δήμο? Σαφέστατα. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και το γεγονός ότι οι κάτοικοι πλέον της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής έχουν καταλάβει ότι ο Δήμος δεν είναι αυτός ο οποίος ανοίγει και κλείνει μεταλλεία. Εδώ καλά-καλά και η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να ανοίξει ή να κλείσει μια τεράστια επένδυση η οποία είναι εν εξελίξη. Αλλά αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα πρέπει η οποιαδήποτε επένδυση στον τόπο μας να γίνεται σύμφωνα με την φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Από τη στιγμή που σε ένα Δήμο έχουμε Αριστοτέλη, έχουμε Άγιο Όρος, έχουμε βουνά, έχουμε θάλασσες, έχουμε τα πάντα, τα μεταλλεία πρέπει να πάρουν τη θέση και το μέγεθος που αρμόζει στο αναπτυξιακό μοντέλο όλου του Δήμου. Είναι αυτό που λέμε λαϊκιστή τόσο όσο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν μεταλλεία, αλλά θα πρέπει να είναι μικρότερα από τα αρχικά σχέδια και να δουλεύουν σε αυτά περισσότεροι ντόπιοι εργαζόμενοι. Δεν έχει νόημα τα μεταλλεία να γίνουν τεράστια, να μην επιτρέψουν καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα να αναπτυχθεί και να έρχεται ο καθής από όλη την Ελλάδα να εργάζεται σε αυτά. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και πάρα πολλά να δείξουμε σαν περιοχή. Τα μεταλλεία είναι μια πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να είναι ένα μέρος του Δήμου και όχι όλος ο Δήμος. Θα μπορούν όμως να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον στο τόσο όσο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αφορά την πολυεθνική εταιρεία και την κυβέρνηση. Εμείς ως Δήμος θέλουμε να υπάρχουν και άλλες αειφορικές μορφές ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να βγούμε και να πούμε να κλείσουν οι παραδοσιακές μεταλλουργίες και η υφιστάμενη κατάσταση, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνδημότες μας οι οποίοι εργάζονται εκεί, δεν έχουν κάνει κάτι άλλο και πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα στην εργασία τους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να γίνει όλος ο Δήμος Αριστοτέλη μεταλλεία. Θα πρέπει τα μεταλλεία να βρουν τη θέση τους, επαναλαμβάνω, οι μαγικές λέξεις, η μαγική φράση είναι φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Πρέπει να μπορούν να αναπτυχθούν
και άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε αυτό το μέρος, κύριε Τσακνή, θέλω επιγραμματικά να ρωτήσω αν έχουν ολοκληρωθεί μεγάλες υποδομές, σε ποιο βαθμό μάλλον, γιατί στο σύνολό τους αποκλείεται να έχουν ολοκληρωθεί. Σε ποιο βαθμό λοιπόν είναι ο Δήμος σε ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά τις μεγάλες υποδομές και μιλάμε για έργα που έχουν να κάνουν με την ίδρυψη, έχουν να κάνουν με την αποχέτευση και φυσικά και τους οδικούς άξονες. Οπωσδήποτε τα πολύ μεγάλα έργα υποδομών είναι έργα που φεύγουν και από την κυριότητα και την αρμοδιότητα του Δήμου. Για παράδειγμα, οι κεντρικοί άξονες, τόσο αυτός που έρχεται από την Εγνατία και καταλήγει στην Ουρανούπολη, όσο και αυτός που ενώνει το αεροδρόμιο Μακεδονία με την Ουρανούπολη και την πύλη του Αγίου Όρους, είναι δρόμοι εθνικοί, κεντρικοί, που θα πρέπει εκεί να πιέσουμε την περιφέρεια και η περιφέρεια να μας φτιάξει μεγαλύτερους και ασφαλέστερους δρόμους. Αλλά και το λιμάνι της Ουρανούπολης, που είναι το πιο σημαντικό και μεγάλο λιμάνι του Δήμου μας και όχι μόνο, είναι ένα έργο της περιφέρειας που προσπαθούμε και εμείς σαν Δήμος μέσω του λιμενικού μας ταμείου να το ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί. Αυτά είναι... Υπήρξε μια συμφωνία, νομίζω, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με την Αντιπεριφέρεια, κάπως να συμβάλλει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Έτσι, βγήκε με τη βοήθεια της Αντιπεριφέρειας ένα κονδύλι, ούτως ώστε το Λιμενικό Ταμείο να καλύψει, ας μου επιτραπεί, ένα κενό που υπήρχε μεταξύ των εργολάβων, γιατί έχουμε μπλέξει με έναν εργολάβο που έφυγε, με άλλους δύο που ήρθαν και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο γραφειοκρατικό μπέρδεμα και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω του λιμενικού μας ταμείου να καλύψουμε κάποια κενά, να δώσουμε λύσεις και για τους εργολάβους να προχωρήσουν και βέβαια και η αντιπεριφέρεια κάνει τις δικές της κινήσεις και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η γραφειοκρατία πολλές φορές σε αυτή τη χώρα είναι ένα τέρας που δύσκολα μπορείς να το παλέψεις, αλλά ο κόσμος έχει δίκιο, η Ουρανούπολη δεν έχει λιμάνι και αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο 500.000 κόσμος βγαίνει στο Άγιο Όρος, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και είναι δυσφήμιση αυτό για τον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα έργα τα παλεύουμε. Ο Χιτά της Αρναίας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Έργα ίδρυψης και αποχέτευσης, όπως και ενεργειακών αναβαθμίσεων, γίνονται σε όλο το Δήμο. Και μάλιστα, με πολύ υπερηφάνεια θα πω, ότι δώστε μας ένα παράδειγμα για να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε. Αμέσως. Θέλω να σας πω ότι η νέα Δημοτική Αρχή για την προγραμματική περίοδο 14-20 έχει εντάξει 26 νέα έργα ύψους 51,6 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 6 έργα είναι παλιά, είναι από αυτά που τα μεταφέραμε γέφυρα από την παλιά προγραμματική περίοδο γιατί δεν μπορούσαν οι εργολάβοι να τα προχωρήσουν. Όλα τα υπόλοιπα, 20 το αριθμό, είναι νέα έργα πολλών εκατομμυρίων, ενώ έχουν υποβληθεί και άλλα 4 έργα ύψους 3 εκατομμύρια ευρώ προς ένταξη. Μάλιστα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσακνή. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τον Δήμο Αριστοτέλη.